Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το ζήτημα το οποίο προέκυψε, το ΚΚΕ θεωρεί ότι από τη στιγμή που δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της Ολομέλειας, είναι δικαίωμα κάθε κόμματος να αξιοποιεί άλλες έδρες του Κοινοβουλίου για να συνεδριάζει η κοινοβουλευτική του ομάδα. Βεβαίως, μπαίνοντας στη συζήτηση, είναι δικαιολογημένη η λαϊκή αγανάκτηση, γιατί με έναν χιονιά παρατηρήσαμε πολύωρους αποκλεισμούς, εγκλωβισμένο κόσμο για πάνω από 24 ώρες στους κλειστούς οδικούς άξονες, είτε αυτοί ήταν ιδιωτικοί είτε δημόσιοι. Ο κύριος Υπουργός που μόλις πήρα από λίγο κατέβηκε από το Βήμα, είπε ότι από τη στιγμή που ο ιδιωτικός αυτοκινητόδρομος μας διαβεβαίωνε ότι θα μείνει ο δρόμος ανοιχτός, εμείς υπακούσαμε σε αυτόν. Άρα δηλαδή το κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ιδιωτικών αυτοκινητοδρόμων. Και μάλιστα τόνισε ότι πώς θα κλείναμε το δρόμο και να περιορίζαμε την οικονομική δραστηριότητα. Σε προτεραιότητα η διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας και όχι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παρατηρήσαμε εγκλωβισμένους στην ιδιωτικοποιημένη επί ΣΥΡΙΖΑ τρενοσέμ. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν κόσμος που είναι εγκλωβισμένος στα σπίτια του. Κόσμος που είναι χωρίς ρεύμα 5 μέρες μετά. Γιατί ο υποδημόσιος έλεγχος ΔΔΕ δεν έχει ως προτεραιότητα την αποκατάσταση του απαρχαιωμένου δικτύου, αλλά τη διασύνδεση των ΑΠΕ και την πράσινη μετάβαση. Η συγγνώμη της κυβέρνησης είναι υποκριτική, αλλά και τα κροκοδίλια δάκρυα των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που εντοπίζουν το πρόβλημα και εστιάζουν μόνο στην ανεπάρκεια της διαχείρισης της κυβέρνησης ή μεμονωμένων υπουργών. Όλα αυτά όμως, αυτή η κριτική περί ανεπάρκειας σχεδιασμού δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί τόσες δεκαετίες και μπόλες της κυβερνήσεις. Μετά από σεισμούς, μετά από φωτιές, από πλημμύρες ή από χιονιάδες, καταστρέφονται οι κόποι μιας ζωής του λαού, θρυνούμε νεκρούς. Γιατί είναι ένα διαχρονικά και προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Η αιτία του είναι το σύστημα. Είναι συνολικά το αστικό κράτος, το οποίο στο όνομα της θωράκισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεν είναι το επιτελικό κράτος, είναι το αστικό κράτος που είναι επιτελικά ικανό και πολύ ισχυρό για να στηρίξει τους επιχειρηματικούς ομίλους με κάθε τρόπο, για να δρομολογήσει μια αλλομέτωπη επίθεση ενάντια στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, για να θωρακίσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου μέσα από τις δυνάμεις καταστολής, τη βία και την τρομοκρατία. Και είναι επιλεκτικά την ίδια ώρα ανίκανο και ανίσχυρο για να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. Είναι επιλεκτικά ανίκανο για την προστασία της ζωής του λαού, είτε πρόκειται από τις φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται από την πανδημία. Μια πανδημία η οποία καλπάζει και εσείς κάνετε αντιπαράθεση πάνω στους νεκρούς. Έχουμε βεβαίως την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης όσον αφορά την πανδημία, που έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε μια νόσου, με τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, κυρία ΜΕΘ, αλλά και ιδιαίτερα σε ανθρώπινο δυναμικό, με εντατικοποίηση των υγειονομικών και με σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και την ίδια ώρα ο ιδιωτικός τομέας υγείας να αυξάνει τον τζίρο και τα κέρδη του. Αυτή η εικόνα δεν είναι των τελευταίων χρόνων, αλλά είναι μια διαχρονική εικόνα. Και αιτία είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας. Είναι η συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οδηγεί στο κλείσιμο των νοσοκομείων που κλείσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που οδηγεί στην επίθεση των δικαιωμάτων στους υγειονομικούς. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, κοινή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κατέρευσαν τα συστήματα υγείας με την πανδημία πολύ ανεπτυγμένων και πολύ ισχυρά καπιταλιστικών οικονομιών. Όλοι σας, από θέση κυβέρνησης αλλά και αντιπολίτευσης, υπηρετείτε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας το ΚΚΕ είχε τονίσει ότι ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση της προστασίας στη δημόσια υγεία στα χέρια του, όταν τα άλλα κόμματα λέγατε ότι θα λογαριαστούν μετά την πανδημία ή προτείνατε υπουργούς κοινής αποδοχής υγείας
και βάζετε πλάτη στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι την ίδια στιγμή που η ακρίβεια κατατρώγει το πενιχρό εισόδημα του λαού που το έχουν τσακίσει οι αντεργατικοί σας νόμοι που όλα τα κόμματα ψηφίσατε, που το έχουν τσακίσει οι ασφαλιστικές ανατροπές που έχουν οδηγήσει στη μείωση των συντάξεων σε συντάξεις πείνας. Είναι οι πολιτικές που υλοποιήσατε τις εμπορευματοποίησεις της υγείας και της παιδείας. Είναι οι πολιτικές των φοροεπιδρομών απέναντι στο λαό. Και οι αιτίες της ακρίβειας βέβαιως είναι κοινές. Αποτελεί παιδί του συστήματος που υπερασπίζεστε. Είναι η πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, όπου δώσατε τεράστια κίνητρα στα αρπακτικά των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα πολύ ακριβό ρεύμα, όπου προχωρήσατε στη λογική της απολιγνητοποίησης και μετατρέψατε το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Είναι τα τέλη ρήπου για να καταστήσουν πολύ ακριβή την ενέργεια από λιγνίτη. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας που οδηγεί σε αυτή την ακρίβεια. Είναι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που με συνέπεια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, προχώρησε στην πλήρη παράδοση του ΟΛΠ στην Κόσκο, με υπογραφή μάλιστα του κυρίου Βαρουφάκη τότε, για να μην ξεχνιόμαστε. Προχώρησε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, του Οργανισμού Δημάτων Θεσσαλονίκης. Προχώρησε στα περιφερειακά αεροδρόμια την ιδιωτικοποίηση, στο ελληνικό, τον ΑΔΜΙΕ, αλλά και τον νεόριο της ΣΥΡΟΥ. Είναι η στήριξη με κάθε τρόπο των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Η ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να έχουν φτηνό χρήμα οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στα επενδυτικά τους σχέδια έχει οδηγήσει σε ένα πληθωρισμό δυσβάστακτο για το λαό που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Έτσι λοιπόν το φάρμακο για τους επιχειρηματικούς ομίλους μετατρέπεται σε φαρμάκι για το λαό. Είναι αιτία η καταστροφή ή μια αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών, γιατί δεν διασφαλίζουν για τους επιχειρηματικούς ομίλους η αξιοποίησή τους υψηλά ποσοστά κερδοφορίας. Η κυβέρνηση καλλιεργεί αυταπάτες ότι η ανάπτυξη θα είναι για όλους και θα υπάρξει για όλους μέρισμα. Όμως ξεχνάει ότι για να έρθει αυτή η ανάπτυξη ή συγκαλύπτει, υπήρξε μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, που αξιοποιώντας τους μνημονιακούς νόμους αντεργατικούς που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, ήρθατε να διαμορφώσετε ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης, χωρίς συλλογικά και συγκροτημένα δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά, για να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι ενάντια αυτή η ανάπτυξη στους αυταπασχολούμενους εμπόρους και στους βιοτέχνες, γιατί συνθλίβονται από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Είναι ενάντια αυτή η ανάπτυξη στους βιοπεραστές αγρότες, οι οποίοι τσακίζονται στις συμπληγάδες πέτρες τον ανταγωνισμό των επιχειρηματικών ομίλων που τους προμηθεύουν ακριβά εφόδια και αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί, αν το αγοράζουν, τα αγροτικά εμπορεύματα ως πρώτη ύλη για την επεξεργασία τους. Και είναι ενάντια αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ο τουρισμός αποτελεί το πιο καθοριστικό παράδειγμα. Πανηγυρίσατε όλα τα κόμματα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λέει προχώρησε σε κοινό δανεισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά στα χρονικά, συγκαλύπτοντας ότι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης συνοδεύεται υποχρεωτικά από ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και του λαού. Πανηγυρίζεται για το ΕΣΠΑ, που μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης θα προχωρήσει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή τις επιλογές του κεφαλαίου, που δίνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδυτές για επενδύσεις και υποδομές. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης. Και είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους, προχωράει σε υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι του λαού. Γι' αυτό και οι συμβάσεις παραχώρησης που υπερατήσατε όλες οι κυβερνήσεις των αυτοκινητοδρόμων δεν περιέλαβαν αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αύξαναν το κόστος. Γι' αυτό ακριβώς και αυτές οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν μηχανισμούς και προσωπικούς για συνθήκες κρίσης, γιατί αυξάνουν το κόστος. Αλλά και η κρατική έργοσε προχωράει σε νέες ιδιοδρομικές υποδομές εγκλωβισμού και παγίδας μη εξόδου διαφυγής για το λαό,
όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αιγιάλιας, γιατί αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Άρα δηλαδή σε πρώτη προτεραιότητα το κόστος κατασκευής και όχι οι ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας της καπιταλιστικής επιχείρησης. Όχι μόνο των ολιγαρχών, αλλά συνολικά της καπιταλιστικής επιχείρησης, που αυξάνει την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, την αντατικοποίηση, μειώνει το κόστος για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στη δουλειά. Και από αυτή την άποψη, κάνετε τα πάντα για να θωρακισέτε το σύστημα, γιατί φοβάστε την οργανωμένη ταξική πάλη. Δεν είναι τυχαίο ο τρόπος καθορισμός του κατώτερου μισθού, που είναι ευρηματική κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα μνημόνια της κυβέρνησης, να αποδεχτεί τον νόμο Βρούτσι. Η κυβέρνηση να καθορίζει το μισθό και όχι ταξική πάλι, γιατί θέλετε να φανεί ως φιλοδόρημα της εκάστοτε κυβέρνηση ο κατώτερος μισθός. Να χειραγωγήσει το εργατικό κίνημα. Γι' αυτό προχώρησατε στην καταστρατήγηση του δικαιώματος της απεργίας, το δεύτερο ευρηματικό μέτρο μετά τα μνημόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε αυτή την προσπάθεια μέσα από την προσπάθεια να μετατρέψει τα συνδικάτα πλήρως ελεγχόμενα από το κράτος και την εργοδοσία. Τσακώνεστε για τους ρυθμούς ανάπτυξης ή για τον πιο επιθετικό προσδιορισμό θα δώσετε στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Όμως συγκαλύπτεται ότι αυτή η ανάπτυξη είναι βάρβαρη και άδικη για το λαό. Αποκορύφωμα τη στρατηγική σας σύμπλευση είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της άρχουσας τάξης για να πάρει η άρχουσα τάξη ένα κομμάτι από το πιάτσικο σε βάρος των λαών της περιοχής. Εμπλέκεται όλο και περισσότερο τη χώρα μας στα ευρωατλαντικά υπεριαλιστικά σχέδια, τη μετατρέπεται σε ορμητήριο αλλά και ταυτόχρονα σε μαγνήτη επιβολής αντιπίνων. Η κριτική σας είναι άσφαιρη από τη στιγμή που έχετε αποδεχτεί αυτές τις στρατηγικές επιλογές. Είναι μια αντιπαράθεση που όσο και αν οξύνεται προσπαθεί να εγκλωβίσει λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος. Γιατί είναι δοκιμασμένες οι δυνάμεις και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του κινήματος αλλαγή, και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά από κοντά και άλλα κόμματα, διάτοτες αστέρες, κόμματα μιας χρήσης που καλλιεργούν αυταπάτες, επαναφέρουν αιτήματα δοκιμασμένα και χρεοκοπημένα, όπως περί συμμετοχικότητας ή συνεταιριστικότητας. Σήμερα όμως δεν μπορείτε να επικαλείστε το ρομαντισμό των πρώτων τοπικών σοσιαλιστών. Σήμερα ξέρετε και συνειδητά καλλιεργείτε αυταπάτες. Γι' αυτό είστε χρήσιμοι στο σύστημα. Γιατί είναι χρήσιμοι στο σύστημα οι υπηρεσίες σας στην προσπάθεια φθοράς των συνειδήσεων, αμφισβήτησης της ριζοσπαστικοποίησης. Αλλά είναι απέλπιδα η προσπάθεια που κάνετε ότι μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να σταματήσετε τον τροχό της ιστορίας. Εντός του συστήματος, εντός του καπιταλισμού, δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκής διέξοδος προς όφελος του λαού, που να ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες του κεφαλαίου όσο και το λαού. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα ευθύνεται για τη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ευθύνεται για τις κρίσεις, τη σύψη και τη διαφθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει την πρόταση δυσπιστίας ως τη μοναδική λύση, ως διέξοδο σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η πρόταση όμως του ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίζει τη λαϊκή αγανάκτηση. Και να παραμείνει απλά και μόνο ο λαός ως παρατηρητής και απλά και μόνο να συμμετέχει μόνο στην αλλαγή του μηχανοδηγού ενός τρένου που κινείται στις ράγες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γιατί από σωτήρες έχουμε χορτάσει και έχουν χρεοκοπήσει, και οι σωτήρες και οι αναμορφωτές του συστήματος μας τελείωσαν. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε το 2015, η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται. Και τι ήρθε, το τρίτο και πιο βάρβαρο μνημόνιο. Πριν από λίγο καιρό, ΣΥΡΙΖΑ κίνημα αλλαγής μέρα 25, έλεγαν ο κόσμος αλλάζει, η ελπίδα έρχεται λόγω της εκλογής του Μπάιντεν. Τώρα όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Γιατί εμείς το λέμε καθαρά. Παρακαλώ, ότι μόνο ο λαός, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό μέσα από την έκφραση της αλληλεγγύης και την οργάνωση του αγώνα για πλήρη αποκατάσταση από τις καταστροφές, για αποζημίωση του 100% του συνόλου των ζημιών, για έργα και υποδομές προστασίας του λαού,
γιατί η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι μονόδρομος. Την απάντηση θα τα δώσουν αύριο το πρωί στο Σύνταγμα. Οι εργαζόμενοι και οι δημοτικοί αρχαίοι από την Πάτρα, οι εργαζόμενοι της Αττικής, οι νέοι και οι νέες που θα παλέψουν για μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε κάνει και με όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Καταψηφίζει την πολιτική που στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους θυσιάζει τη ζωή, την υγεία, το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα, συλλογικά τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες. Αναδεικνύουμε ταυτόχρονα και τις ευθύνες όλων των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που συμφωνούν σε αυτή την πολιτική και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε από της αντιπολίτευσης. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους βιοπαλιστές αγρότες, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, να δώσουν τη δική τους μομφή με τους αγώνες τους συνολικά στην αντιλαϊκή στρατηγική, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Τους καλούμε να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να γίνει η λαϊκή αγανάκτηση δύναμη πάλης και σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το αστικό κράτος για να γίνει δύναμη ανατροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.